Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σούπερ επεισόδιο του Μια Βαλίτσα Γεύσης. Σήμερα το επεισόδιο το λατρεύω, γιατί ανυπομονώ να τελειώσει η συνταγή να κάτσω και να φάω με την ησυχία μου αυτό που θα φτιάξω. Δεν σου έχω πει τι θα φτιάξω, γιατί πρέπει να κάνω μια σωστή εισαγωγή. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όλη η εκπομπή είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και ένταξης και φυσικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Μια Βαλίτσα Γεύση ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και κάνοντας συνεντεύξεις, αλλά και μαγειρεύοντας. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στην Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει το γνωστό τρίπτυχο ταγκό, μοσχάρι και ποδόσφαιρο και μαντέψτε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Όχι πλάκα σας κάνω, εννοείται πως θα μαγειρέψουμε, οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι με μοσχάρι. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να εντυπωσιάσετε κάποιον ή κάποια σε 15 με 20 λεπτά φτιάχνοντας το απόλυτο γεύμα. Pepper steak με πατάτες baby, crunchy και πεντανόστιμες. Νομίζω σε όποιον το πείτε αυτό, κατευθείαν καταλαβαίνετε. Θα τρέξει στο site του και θα τρέξει κατευθείαν στο σπίτι σας για να φάει. Φαντάζεστε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά σας λέω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες μου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όλα τα έχω οργανωμένα. Εδώ πέρα είναι τα φιλέτα μου, εδώ πέρα είναι οι πατάτες μου, εδώ πέρα είναι το μπράντι, η κρέμα, το κρασάκι, το βούτυρο, τα πιπέρια μου και φυσικά το κρεμμύδι με το σκόρδο. Γιατί συνταγή χωρίς κρεμμύδι σκόρδο δύσκολα θα κάνουμε, αλλά θα κάνουμε. Πολύ λίγες όμως. Λοιπόν, δύο τηγανάρες που μπορεί να γίνουν και με μία η συνταγή, δεν χρειάζεται πάντα να είναι δύο. Αλλά για να γίνει πιο γρήγορα χρειαζόμαστε δύο. Οπότε, δύο τηγανάρες πάνω στη φωτιά. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να μεταχειριζόμαστε ωραία τα φιλέτα μας, το μοσχάρι μας. Σε περίπτωση που χρηματικά δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα φιλέτο μοσχάρι, μπορείτε να πάρετε ένα φιλέτο κοτόπουλο ή μπορείτε να πάρετε ένα φιλέτο χοιρινό. Το ίδιο πράγμα για μένα είναι. Εντάξει, κάνουμε pepper steak, οπότε πρέπει να είναι μπριζόλα μοσχαρίσια. Αλλά άμα δεν τα αντέχετε, πάρτε κάτι άλλο προκειμένου να κάνετε τη συνταγή. Λοιπόν, έχω δύο γιγαντιαία φιλέτα και αυτό που θέλω να κάνω είναι πριν τα μαριναρώ να σας εξηγήσω λίγο για τα φιλέτα τι γίνεται. Επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει το πώς τα ψήνουμε, το τι παίρνουμε και το ένα και το άλλο. Για μένα το καλύτερο απ' όλα είναι όταν ξεκινάτε να φτιάχνετε φιλέτα να πάτε με μικρά κομμάτια. Δηλαδή, όσο μάστορες κι αν είστε και όσες φορές κι αν έχετε ψήσει ένα φιλέτο, άμα σας δώσουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι, πιστέψτε με ότι άμα δεν έχετε εμπειρία, δεν πρόκειται να πετύχετε να το ψήσετε σωστά. Οπότε τι κάνουμε, ξεκινώντας τα πρώτα μας βήματα στη μαγειρική, παίρνουμε και κάνουμε μικρότερες ποσότητες για να μπορούμε να καταλάβουμε το πώς ψήνουμε ένα κρέας. Γι' αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσω, θα κόψω το κρέας μου στα δύο. Εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο και όλοι μπορείτε να μαγειρέψετε αυτό το κομμάτι μοσχαριού. Να σε κόψω καλά. Εδώ πέρα. Δηλαδή, και να μην έχεις ιδέα από τη μαγειρική, καταλαβαίνεις ότι αυτό πάνω από 5-6 λεπτάκια μαγείρεμα δεν θέλει. Ενώ το άλλο θέλει περισσότερη διαδικασία. Θα κόψω και το άλλο κομμάτι εδώ πέρα. Στη μέση και αυτό. Και κατευθείαν με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε ότι έχετε κερδίσει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή σας και έχετε κερδίσει την επιτυχία στη συνταγή σας. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, πλήσεις και έκοψες το μοσχάρι, το φιλέτο στη μέση, το κατάστρεψες. Κάνετε λάθος, ίσα-ίσα, του έκανα πάρα πολύ καλό. Γιατί άμα δεν ξέρω να το ψήσω, καλύτερα να το κόψω. Σκοπός είναι να το ψήσω σωστά. Άμα δεν το παραψήσω, το φιλέτο πάλι μαλακό θα είναι. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα. Για τη μαρινάδα είναι απλά τα πράγματα. Κάνουμε ένα pepper steak, οπότε θέλουμε πολλά πιπέρια. Έχω μαύρο πιπέρι, πράσινο, ροζ. Και επειδή θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο κάπως, θα βάλω και λίγο κόριανδρο. Χτυπάμε όλα τα πιπέρια σε ένα μιξεράκι, σε ένα γουδί, αλλά δεν τα κάνουμε θρύψαλα τελείως, αφήνουμε και μεγάλα κομμάτια. Εδώ. Λίγο ακόμα. Τέλεια. Κύριε Μίξελ, δεν σε χρειάζομαι καθόλου μα καθόλου άλλο. Οπότε, έρχομαι εδώ πέρα, μεταφέρω τα φιλέτα μου και όπως είναι. Να πάρω λίγο αυτά πίσω για να βλέπετε καλύτερα. Εδώ. Και ας ελπίσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής αυτά να μην πέσουν, να κάτσουν εκεί πέρα που είναι. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, λίγο. Μία κουταλιά της σούπας, δεν χρειάζεται πολύ, ίσα-ίσα. Λίγο αλατάκι. Έως αρκετό. Και τα πιπέρια δεν τα έχω ρίξει ακόμα. Είναι σημαντικός ο λόγος. Με το που βάλετε και το αλάτι και το ελαιόλαδο, ήρθε η ώρα. Το βρήκα. Το πέτυχα με την πρώτη. Yes! Αυτό ήθελα να ανάψω.
Είναι καινούργια κουζίνα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να συνηθίσω. Και βάζετε τώρα το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Γιατί δεν θέλουμε να κάψει πάρα πολύ το τηγάνι σε αντίθεση με τις άλλες συνταγές. Άμα κάψει πάρα πολύ, το πιπέρι, να ξέρετε, αρπάζει πάρα πολύ εύκολα και πικρίζει. Πολλές φορές στις συνταγές βλέπω που βάζουν έναν τόνο πιπέρι και το ρίχνουν σε καυτό τηγάνι, χωρίς να ξέρουν τι κάνουν. Να ξέρετε ότι το πιπέρι, άμα αρπάξει, πικρίζει και χάνει τη γεύση του. Και γενικά χαλάει το φαγητό μας. Οπότε προσέξτε λίγο, θέλουμε να είναι δυνατά η φωτιά, αλλά όχι πάρα πολύ δυνατά. Τώρα, όλο το μείγμα με τα πιπέρια το ρίχνουμε πάνω στα steaks μας. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Μην το λυπηθείτε. Ρίξτε το όλο. Τελικά έπεσε. Σας το είπα ότι δεν θα άντεχε, αλλά δεν το κούνησα. Λοιπόν, μαριναρούμε καλά τα steaks εδώ πέρα, με τα πιπέρια. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Φροντίστε να πάει παντού το πιπέρι. Οχ! Εδώ. Φροντίστε καλά. Το μαρινάρετε. Τέλεια. Ό,τι κρατήσει το φιλέτο από μόνο του, καλώς. Αλλιώς μην βιάζεστε να βάλετε παραπάνω, δεν χρειάζεται να βάλετε παραπάνω, τόσο είναι αρκετό. Τώρα, το τηγάνι μου έχει αρχίσει να καίει. Το μυστικό εδώ πέρα είναι να μην προσθέσουμε ούτε σταγόνα λάδι. Άμα βάλουμε λάδι, θα καεί πάρα πολύ γρήγορα το πιπέρι μας. Τι κάνουμε, ρίχνουμε τα φιλέτα μας, εδώ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αφήνουμε λίγο, λίγο. Πλένουμε και τα χέρια μας χρόνος. Σας υποσχέθηκα ότι σε 15-20 λεπτά θα έχει τελειώσει η συνταγή, οπότε πρέπει να το κάνω πραγματικότητα. Ας πάνε πίσω. Εδώ. Δεν χρειάζεται άλλο. Θα μαζέψω και ότι πιπέρια έχουν βγει απ' έξω. Γιατί πρέπει να είμαστε και νοικοκύριδες, καταλαβαίνετε. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε και να τα κάνουμε όλα χαμός. Πάει και αυτό. Και με το που ψηθεί λίγο το φιλέτο, ρίξτε από μισή κουταλιά του γλυκού από πάνω. Εδώ. Αυτά είναι. Και τώρα, γυρίστε την μπριζολίτσα σας. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Το βλέπετε? Είναι φανταστικό. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Δεν τρυπάμε, δεν τραυματίζουμε και δεν ζαλίζουμε τις μπριζόλες μας. Οι μπριζόλες θέλουν την ηρεμία τους. Θέλουν να τις βάλουμε πάνω στο τηγάνι, να τις αφήνουμε να χορεύουν μόνες τους και να μην τις πειράζουμε πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, οπότε ποτέ μα ποτέ όταν βάζουμε το κρέας πάνω στο τηγάνι δεν κάνουμε έτσι. Δεν το παίζουμε μάγκες, γιατί δεν θα βγει σωστό το κρέας μας. Λοιπόν, πήρε ωραίο χρώμα. Πήρε ωραίο χρώμα, κοιτάξτε εδώ. Χωρίς πολλά λάδια. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και όπως βλέπετε, επειδή έχουμε κάνει πολύ σωστά όλη τη διαδικασία, το περισσότερο πιπέρι έχει όντως μαρινάρει την μπριζόλα μας και δεν φεύγει από την μπριζόλα. Το βλέπετε? Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Τώρα, με το που πάρει ωραίο χρώμα το μπριζολίδι, το βγάζουμε στην άκρη. Εδώ. Και έχουμε ένα τηγάνι μόνο του, με λίγα πιπέρια, το βλέπετε? Αυτό θέλουμε. Ρίχνουμε μία κουταλιά της σούπας σε ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι και ένα σκόρδο, λεπτές φέτες, μάλλον χοντρά κομμάτια ήθελα να πω, λεπτές φέτες είπα, χοντρά κομμάτια εδώ, λεπτές φέτες στο σκόρδο και όπως είναι όλα μέσα στο τηγάνι. Μέχρι που να ακουστεί αυτός ο μαγικός ο θόρυβος. Αυτός που αγαπάμε. Το ήταν ουσιαστικά σαν το κρεμμύδι να έτρεχε και να ήθελε κάπου να πιει νερό, εμείς το βάλαμε μέσα στο τηγάνι. Τώρα η συνταγή μας αυτομάτως αρχίζει να γίνεται νόστιμη. Τώρα, επόμενο βήμα. Έτσι όπως παίρνει ωραίο χρώμα το κρεμμυδάκι μας, εδώ, πρέπει να σβήσουμε με ένα αλκοόλ. Θα βάλουμε φωτιά. Εσείς άμα δεν έχετε στο σπίτι σας γκάζι, όπως έχω εγώ εδώ πέρα, θα πάρετε ένα αναπτήρα. Αλλά άμα ο απορριφητήρας είναι πάρα πολύ κοντά, μην το δοκιμάσετε, γιατί ασφάλεια στην εκπομπή μας να πληρώσουμε δεν προσφέρουμε. Μην κάψετε το σπίτι σας, γιατί μετά δεν θα έρθω να κάνω τίποτα, σας το λέω. Οπότε, σβήνετε με δική σας ευθύνη. Πλάκα κάνω, δεν είναι τίποτα, δεν θα πάρει φωτιά άμα δεν βάλετε φωτιά. Απλά προσέξτε λίγο παραπάνω.
Δίνουμε το κονιάκ, ανάβουμε και αφήνουμε να κάψει. Εκείνη την ώρα δεν πρέπει να φοβάστε καθόλου. Μπορείτε να βάλετε τα χέρια σας μέσα στη φωτιά, αλλά θα σβήσετε. Με το που σβήσετε, ρίχνετε το κρασάκι και αφήνετε να εξατμιστεί. Σιγά σιγά, εδώ πέρα. Και αρχίζει να γίνεται κάτι πάρα πολύ νόστιμο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ρίξετε έναν κύβο κοτόπουλο. Πρέπει να δυναμώσουμε λίγο τη γεύση μέσα από το ζουμί που δημιουργούμε. Έχουν μείνει ήδη τα υγρά που έβγαλε το κρέας μας, αλλά θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο σεξ το ζουμάκι. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε και ένα ζωμό. Και μόλις ρίξουμε το ζωμό, θα ρίξετε την κρέμα γάλακτος. Πολλές φορές μερικοί μπερδεύουν και νομίζουν ότι είναι ένα παχυδικό φαγητό γιατί βάζουμε κρέμα, αλλά η κρέμα έχει το μέτρο της. Ουσιαστικά η κρέμα που θα βάλουμε είναι δια 4 άτομα. Οπότε η κρέμα που πάει στο άτομο είναι 20 με 30 γραμμάρια. Επειδή είναι 35% λιπαρά, είναι λιγότερο από μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Οπότε, διατροφικά σας λέω ότι δεν είναι κακό. Σβήνουμε με την κρέμα μας. Οχοχ! Ανακατεύουμε ένα λιώσει και ζωμός. Εδώ. Α, αυτό είναι φανταστικό. Όπως είναι, τώρα βάζουμε πίσω τα φιλέτα μας. Μέσα στο ζουμάκι, εδώ. Γιατί κάνουμε pepper steak και πρέπει όλη η σάλτσα μας να έχει γεύση πιπέρι. Να είναι καυτερή με μέτρο. Βάζουμε μέσα τα φιλέτα μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο έως προς χαμηλό. Σας είπα θα ετοιμάσω την κουζίνα, σιγά σιγά. Έλα! Πού είσαι βρεάτη μου? Εδώ είσαι. Και αφήστε να σιγοψηθούν για 4 με 5 λεπτάκια. Ίσα-ίσα να δέσει η σάλτσα και ίσα-ίσα να ψηθεί το μοσχάρι μας μέχρι μέσα. Τώρα, έχουμε 4 με 5 λεπτάκια. Τι κάνουμε? Πάμε να κάνουμε καφέ? Όχι. Πρέπει να συνοδεύσουμε με κάτι τις μπριζόλες. Γι' αυτό το λέω εγώ, έχω δίπλα το άλλο το τηγάνι. Οπότε, ποιο λέτε να είναι? Αυτό πρέπει να είναι. Yes! Το βρήκα πάλι. Βάζουμε τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Και ήρθε η ώρα για τον κύριο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε 2 με 3 κουταλιές σούπας. Εδώ ήταν 2, τώρα είναι 3. Και έχω βράσει πατάτες baby εδώ πέρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνουμε τις πατάτες baby και τις ρίχνουμε πάνω στον πάγκο μας. Το παίζουμε μάγκες με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να μην πέσει καμία στο έδαφος, γιατί θα χάσουμε πατάτες. Και έτσι όπως τις ρίξαμε πάνω στον πάγκο, εδώ, παίρνουμε ένα ωραίο ξυλοκοπής, βάζουμε από πάνω και πατάμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι πατάτες μας θα ισιώσουν. Κοιτάξτε εδώ. Τις βλέπετε? Ανοίξανε. Και γίναν ωραίες και flat. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε με αυτές τις πατάτες είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ στρόγγυλες και όταν τις βάλουμε στο τηγάνι, γενικά δεν ψήνονται ομοιόμορφα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο έχουμε να ψήσουμε 1-2 πλευρές. Όπως είναι οι πατατούλες μας, τις βάζουμε στο τηγάνι, στο λαδάκι και αρχίζουμε να τις δίνουμε ωραίο χρώμα. Εδώ. Πατάτες baby. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνοδευτικό γιατί γίνονται αυτομάτως. Ακούτε το μαγικό θόρυβο και εδώ. Τέλεια. Αυτό θέλαμε. Αλατάκι. Πιπεράκι. Τώρα θα μου πείτε, φίλε, έβαλες τόσο πιπέρι εδώ πέρα, βάζεις κι άλλο? Εντάξει. Το πιπέρι είναι υγεία. Σε αυτή τη συνταγή. Σε άλλες δεν θα είναι. Θα σας πω σε ποιες. Λοιπόν, τώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον το θέμα της πατάτας. Γι' αυτό το λόγο πάμε στα μυρωδικά μας. Το θυμάρι πάει παντού. Το ξέρετε αυτό, ε? Και άμα δεν το ξέρετε, το μάθετε. Εσείς εδώ βέβαια στην Κύπρο ξέρετε ότι και το κόριανδρο πάει παντού. Αλλά το θυμάρι πάει περισσότερο παντού από το κόριανδρο, να το θυμάστε. Κόβουμε λίγο θυμαράκι, λίγο φρέσκια ρίγανη. Και εκεί πέρα που οι πατάτες μας ήταν απλά πατάτες, σωτέ, τώρα έγιναν πατάτες με μυρωδικά. Ρίχνουμε τα μυρωδικά μας πάνω. Και ακούτε αυτό το τσίκι τσίκι. Σημαίνει πως το λάδι που έχουμε ρίξει μέσα μαζί με τα μυρωδικά γίνονται ένα. Τα έλαια από τα μυρωδικά πάνε μέσα στο λάδι, οπότε τα αρωματίζουν. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Αρχίζουν και γίνονται πιο σεξι. Θέλουμε να πάρουν αυτό το ωραίο χρώμα. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Εδώ και εδώ και εδώ. Και λίγο πριν τις βγάλουμε,
πρέπει να τις κάνουμε λίγο ακόμα πιο σεξι. Τώρα θα μου πείτε, μα τις έχεις κάνει ήδη σεξι. Γίνονται πιο σεξι. Ο εχθρός λέει του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο, πάρτε έτσι μια γεμάτη κουταλιά της σούπας, βούτυρο. Πετάξτε μέσα. Στοτάρετε. Και ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα που κάναμε στις πατάτες που τις σπάσαμε, το κάναμε γιατί θέλουμε να τραβήξουμε το βούτυρο μέχρι μέσα και να γίνουν πάρα πολύ γευστικές. Αφήνουμε λίγο ακόμα εδώ και για να δούμε τι γίνεται με τα pepper steak μας. Πώς το θέλετε εσείς, μέτριο ή καλοψημένο, κύριε σκηνοθέτα? Μέτριο! Μέτριο είναι τώρα. Απλά ξέρω ότι πολλοί δεν το τρώνε μέτριο, οπότε άμα το βγάλω μέτριο θα μου πούνε ότι δεν το όψα. Οπότε να τα αφήσω άλλο ένα λεπτάκι. Ωραία. Ένα λεπτάκι πρέπει να σκεφτώ να πω κάποια πράγματα. Αλλά δεν είναι δύσκολο. Οι πατάτες μου ψήνονται. Και μπορώ την ίδια στιγμή να σβήσω το μάτι εδώ πέρα, να σβήσω και το μάτι, γιατί συνεχίζει να ψήνεται μέσα στο φιλέτο, στο ζουμί που είναι, και να βρω ένα ωραίο πιάτο. Λοιπόν, ένα πιάτο σαν γι' αυτό θέλει έτσι ένα πιο αριστοκρατικό σερβίρισμα. Γι' αυτό το λόγο θα βάλω μία μερίδα. Μία μερίδα να βάλω ένα φιλέτο ή δύο, κύριε σκηνοθέτα? Ένα. Εγώ θα έτρωγα δύο, αλλά θα βάλω για σένα ένα. Επειδή σε συμπαθώ, να το ξέρεις. Λοιπόν, παίρνουμε πατατούλες και βάζουμε στο πιάτο. Μαζί με τα μυρωδικά. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές η μαγειρική είναι τόσο απλή, που από την απλότητά της νομίζουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε σύνθετα και δύσκολα πράγματα για να φάμε κάτι νόστιμο. Λίγα μυρωδικά, άμα βάζαμε και λίγο σκόρδο μέσα, κατευθείαν θα είχαμε πατάτες με σκόρδο. Άμα βάζαμε λίγο παρμεζάνα, θα είχαμε τυρένιες πατάτες. Άμα βάζαμε λίγο λεμόνι, θα είχαμε λεμονάτες πατάτες. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολο που είναι. Τις βράσαμε και απλά τις σοτάραμε. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον άρχοντα της σημερινής ημέρας. Το pepper steak μας. Το pepper steak σερβιρίστηκε, αλλά όλη η μαγεία βρίσκεται εδώ. Σε αυτό το υπέροχο ζουμί. Έχει δέσει ακριβώς την εντέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Και μην το λυπηθείτε, γιατί η σαλτσούλα αυτή πρέπει να συνοδεύσει και τις πατάτες μας. Εδώ. Και βουαλά. Φυσικά, μπορείτε να βάλετε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγα μυρωδικά που σας αρέσουν από πάνω. Εγώ θα κάνω ένα ωραίο μπουκετάκι για να μην χαλάσω την ομορφιά του πιάτου. Θα κόψω λίγα μυρωδικά. Εδώ και εδώ και εδώ. Έτσι να μαγειρέψουμε σήμερα λίγο πιο γκουρμέ, πιο εστιατορικά. Θα βάλω μία ωραία τουφίτσα εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Το κρέας είναι ψημένο στην εντέλεια. Δεν έκανα παραπάνω από 15 λεπτά. Όπως βλέπετε, δεν έχω αλλάξει και τίποτα από πίσω για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω. Το ξύλο κοπής μου είναι πίσω. Λέρωσα δύο τηγάνια, όντως. Αλλά έχω φτιάξει φαγητό για 4 άτομα. Τώρα τι να σας πω. Να σας πω ότι όλοι μπορείτε να το φτιάξετε, το είδατε. Να σας πω ότι είναι το πιο νόστιμο φιλέτο που έχετε δοκιμάσει, το είδατε. Να σας πω ότι είναι η καλύτερη εκπομπή που υπάρχει στην τηλεόραση, το ξέρετε. Οπότε το μόνο που θα σας πω είναι ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας!